Δύο μέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια με τους τρεις νεκρούς, η Γαλλία βίωσε και πάλι τον τρόμο. Ένας άγνωστος άνδρας πλησίασε τον ιερέα Νικόλαο Κακαβελάκη την ώρα που ετοιμαζόταν να κλείσει τον ναό. Έβγαλε μια κοντόκανη καραμπίνα και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής. Όπως λέει ο αδελφός του στο Όπεν, νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τώρα έφτασε στη Λίωνα. Προς το παρόν είναι σοβαρά και προσευχόμαστε. Τώρα ήρθα και εγώ εδώ, οπότε κατάλαβα σκάγια. Γιατί κό, ας πούμε. Énormément choqué, moi je vous cache pas, on est énormément affecté. Non, pas du tout, il n'y avait pas de problème connu. En tout cas, c'est sûr que la situation en France depuis ces dernières semaines est plutôt compliquée. Αμέσως μετά την επίθεση εναντίον του ιερέα, σήμανε συναγερμός και μπήκε σε εφαρμογή το αντιτρομοκρατικό πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο Υπουργός Εσωτερικών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε σπεσμένα στο Παρίσι από το Σεντ-Ετιέν. Καταδικάζουμε αυτή τη νέα φρικτή πράξη στη Λιόν. Στην Ευρώπη, η ελευθερία της συνείδησης είναι δεδομένη για όλους και πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η βία είναι απαράδεκτη και καταδικάσιμη στη δημοκρατία. Ο 52χρονος ιερέας έχει καταγωγή από τα Χανιά και ζει χρόνια με την οικογένειά του στη γαλλική πόλη. Είναι θεολόγος, ιστορικός και παράλληλα με τα ιερατικά του καθήκοντα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της πόλης μαθήματα βυζαντινής ιστορίας. Ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική αυτή η φρίκη. Μια θρησκεία να οπλίζει τα χέρια τυφλωμένων από το μίσος τρομοκρατών. Ξέρω πολύ, τι να σου πω, ειρηνικός άνθρωπος. Πολύ. Όταν έρχεται στο Λίβανο ο πατήρ Νικόλαος, έρχεται σε μένα και βγαίνουμε μαζί και μιλάμε. Είναι πολύ ήσυχος άνθρωπος. Έχει κάνει δράσεις για τα παιδιά, την κοινότητα ελληνική. Έχει δύο παιδιά. Είναι καθηγητής. Το βράδυ της ίδιας μέρας η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη ενός υπόπτου, ωστόσο σήμερα το απόγευμα ο ύποπτος ως δράστης αφέθηκε ελεύθερος. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση με θρησκευτικά χαρακτηριστικά.